για ακόμη μια φορά, γιατί τα αιτήματά μας δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχουν ακουστεί, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από την προηγούμενη φορά συγγίνει θείος ποιούν όλοι, και με την περιφέρεια στην οποία ήρθαμε σε επαφή πηγαίνοντας, κάνοντας και εκεί τη διαμαρτυρία μας, δεν πήραμε κάτι οριστικό. Μάλιστα ο κύριος Περιφερειάρχης είπε ότι ενώ βρήκε χρήματα να πληρωθούν οι εξεταστές, το Υπουργείο Εσωτερικών απαγόρευσε να πληρωθούν οι εξεταστές, και το αποτέλεσμα είναι ότι εδώ και 9 εβδομάδες και πάει λέγοντας, χωρίς εξετάσεις εμείς, χωρίς εξετάσεις οι υποψήφοι οδηγοί, και παρεμπιπτόντως χωρίς εξετάσεις και η προσανανέωση οδηγή μεγάλης ηλικίας. Τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και στο εξής, αν δεν δοθεί λύση? Η λύση νομίζουμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα. Σε πρώτη φάση αυτή είναι μια προειδοποιητική κινητοποίηση, θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. Είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση, δηλαδή σήμερα όλα τα υπουργεία της χώρας, όλες οι διευθύνσεις μεταφορών της χώρας είναι κλειστές για ένα δίωρο, προειδοποιητικά, και αυτό θα συνεχίσει κάθε εβδομάδα και θα κλιμακωθεί.